Σε αυτό το βίντεο σου έχω πάρα πολύ αγαπημένη συνταγή και πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Θα κάνουμε κορμό μωσαϊκό με χαλβά. Δύο κινήσεις μόνο, πολύ λίγα υλικά, πέντε και πάρα πολύ γρήγορα. Η γεύση δεν σου λέω τίποτα. Θα ξεκινήσω λιώνοντας την κουβερτούρα σε ένα μπεν-μαρί. Μπεν-μαρί έχουμε επειδή είναι σε μια κατσαρόλα, θα ρίξουμε νεράκι, θα βάλουμε ένα πυρήμαχο σκεύος από πάνω, δεν ακουμπάει ποτέ με το νερό, βράζει το νερό, ρίχνω την κουβερτούρα μέσα και λιώνει σιγά-σιγά για να μην καεί. Τώρα θα βάλω το ελαιόλαδο. Προσέξτε όμως καλά, πρέπει να είναι ελαφρύ, πρέπει να είναι και αγνό, να μην έχει έντονη γεύση. Αν δεν έχετε τέτοιο ελαιόλαδο, μπορείτε να βάλετε ηλιέλαιο. Αν δεν νηστεύετε, μπορείτε να βάλετε λίγο βούτυρο. Δεύτερο και τελευταίο βήμα. Σας είπα ότι αυτός ο κορμός είναι πάρα πολύ εύκολος. Σε ένα άλλο μπολ θα τρίψουμε το χαλβά χοντρά κομμάτια για να το καταλαβαίνουμε μετά στο γλυκό μας. Θα ρίξουμε την βανίλια και τέλος θα χοντροκόψουμε και τα φουντούκια. Θα τα ρίξουμε αυτά μέσα, θα τα ανακατέψουμε πάρα πολύ καλά να γίνει ένα μείγμα. Και τώρα ήρθε η ώρα της κουβερτούρας, τη ρίχνουμε και αυτήν μέσα στο μπολ και συνεχίσουμε να ανακατεύουμε καλά. Τελειώσαμε και πάμε να το στήσουμε. Παίρνω μια λαδόκολλα, το ρίχνω στη μέση και το τυλίγω πάρα πολύ καλά. Το βάζω στο ψυγείο τουλάχιστον 3 ώρες να σφίξει και να στεγνώσει. Κόβω, σερβίρω, απολαμβάνω. Είναι έτοιμο, το έβγαλα από το ψυγείο, θα το ξετυλίξω σιγά σιγά και έχει γίνει τέλειο και υπέροχο. Λοιπόν, αυτός ο κορμός είναι ό,τι πρέπει, αν σου έχει περισσέψει χαλβάς ή αν θέλεις ένα γρήγορο γλυκό που το κάνεις μπαμ μπαμ με πολύ πολύ λίγα υλικά. Τον κόβω και σερβίρω. Μπορώ να διατηρήσω στο ψυγείο για αρκετό καιρό. Λοιπόν, θέλω να δοκιμάσετε αυτή τη συνταγή, θέλω να μου πείτε πώς σας φάνηκε. Θέλω να μου γράψετε από κάτω και να μου πείτε ιδέες για άλλες συνταγές. Βρείτε με σε Instagram και Facebook. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποιήστε το καμπανάκι. Κάθε εβδομάδα ανεβάζουμε τέτοιες συνταγές. Σου αφήνω ένα link από κάτω με περισσότερες συνταγές του καναλιού. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.